4 ήμουνα η πρώτη. Νύχτα. Καλά ακούσατε. Η συγκεκριμένη κυρία βρέθηκε στην περιοχή από τα άγρια χαράματα και είναι η πρώτη που θα περάσει το κατόφλι του κτηματολογικού γραφείου για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης. Χαμός γίνεται, ναι. Από τις 4 τα ξημερώματα ήπια 2 καφέδες, όμως το όνομά της φιγουράρει πρώτο στην επίμαχη λίστα προτεραιότητας, ενώ τυχεροί είναι και όσοι κατασκήνωσαν στην περιοχή 2 με 3 ώρες πριν το άνοιγμα του κτηματολογικού γραφείου. 5 παρά. 5 και μισή ήρθα και έχω 18η σειρά. Στο πρόχριστο είμαστε εδώ. Εσείς τώρα ήρθατε. 7 παρά 4. Και είχα το 160 στο Μινώαν. Εγώ βασικάς μόνο. 5 και 10 ήμουν εδώ. Όχι, ήμουνα 25ος. Η πόρτα ανοίγει με καθυστέρηση λίγο λεπτών, κάτι όμως που φαντάζει αιώνας για αρκετούς δημότες που περιμένουν στη μεγάλη ουρά που έχει σχηματιστεί από τα ξημερώματα και με τους ίδιους να οπλίζονται με υπομονή. Λέω ότι ήρθαμε, ταλαιπωρία τόσα άτομα, κλείσαμε ραντεβού. Μας είπαν 11 του μήνα, 11 του μήνα είναι αργία. Το είδαμε λοιπόν εμείς σήμερα και ήρθαμε να τα διορθώσουμε και μας βγάζει έξω. Και πού το ξέρω εγώ πότε θα με βάλει. Λογική εδώ δεν υπάρχει. Απαράδεκτη τελείως. Ταλαιπωρούν τον κόσμο. Σαν τα μαϊμούνια μας έχουν εδώ πέρα. Θα ξανάρθετε. Τι θα κάνω, θα ξανάρθω, αλλά θα τους τα λέω. Παίζει μπαμπού εδώ πέρα, τι είναι τελικά να με. Εσείς πήρατε αριθμό πρωτοκόλλου. Τίποτα δεν έχω πάρει. Τίποτα. Τα χαρτιά μου είναι στη συμβολογράφο και δεν μπορεί η συμβολογράφο να με εξυπηρετήσει. Τι θα κάνω εγώ. Θα πληρώσω πρόστιμο για αυτούς. Και υπάρχει μεγάλη ανοργανωσιά όσον αφορά αυτό εδώ το κομμάτι. Δήμος με άλλο εργολάβο μπορείς και κλείνεις ραντεβού ηλεκτρονικά. Αυτό δεν ισχύει εδώ. 6 ώρα και έχω το 138. Θα προλάβετε σήμερα. Όχι και δουλεύω 10 η ώρα. Δεν υπάρχουν λεπτά. Είναι πολλά όταν είναι πολύ κληρονόμοι και πρέπει να δηλώσεις ένα χωράφι. Να μαζευτούν όλοι να υπογράψουν. Σε ένα σινεμά έπρεπε να μαζεύουν τα χαρτιά που να μας εβάζει. Για όνομα του Θεού, κοίταξε εκεί. Τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, εξυπνάδα πουλάμε. Αυτό τώρα είναι εξυπνάδα πουλάμε στους άλλους. Δηλαδή βλέπετε εδώ στους άλλους υπόλοιπους ανθρώπους και θεωρείτε ότι είναι ηθή. Είπα εγώ τίποτα κοπέλα μου, είπα ότι θα πάρω κανούς στο σειρά. Αφού πέρατε μέσα. Εγώ έχω πάρει αριθμό, δεν έχω πρόβλημα. Πότε το πήρατε τον αριθμό. Τώρα δεν θα σου πω τα προσωπικά μου. Προσωπικά έχω ένα. Τι να κάνω τώρα. Δεν είναι εδώ μέσα. Τι να κάνω τώρα. Αλλού τα προσωπικά.